Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, θεωρώ υποχρέωσή μου ότι πρέπει να σας ευχαριστήσω όλες και όλους τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης που για μια ακόμα φορά ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι η δύναμη αλλαγής καθημερινά, όχι μόνο μέχρι την περίοδο των εκλογών, αλλά και μετά, θα σηματοδοτεί μια νέα αρχή. Νέα αρχή για την ΚΟΣ σε όλα τα επίπεδα. Στο μοντέλο διοίκησης του Δήμου, στις αντιλήψεις που κυριαρχούσαν μέχρι σήμερα για τη συνεργασία, όχι μόνο σε επίπεδο δημοτικών παρατάξεων, αλλά και κοινωνικών φορέων. Αντιλήψεις για τις οποίες υπήρχε και δική μας, αν θέλετε, και δική μου ευθύνη. Και έχω πει πάρα πολλές φορές, γι' αυτό είπα προηγουμένως, υπήρχαν ευθύνες σε όλους μας και σε μένα, έχω πει πάρα πολλές φορές και το ξαναπώ, ότι το πιο μεγάλο λάθος είναι να μην αναγνωρίζεις τα λάθη σου. Την υπόσχεση που έχω δώσει ότι η επόμενη πενταετία θα είναι δημιουργική, θα είναι μια νέα αρχή, να είστε σίγουροι ότι θα την τηρήσω. Και ζητώ από τους πολίτες και από όλους εσάς να μας αξιολογείτε, να με αξιολογείτε καθημερινά για τη συνέπεια των λόγων και των έργων μας. Η δύναμη αλλαγής δεν θα αποτελέσει απλά μια νέα δημοτική αρχή. Θα βάλει τα θεμέλια για μια νέα αρχή για το νησί μας με προγραμματικές προτάσεις, ρεαλιστικές, με συνθετικές διαδικασίες, με νέους θεσμούς διαβούλευσης, όχι μόνο στο επίπεδο του Δήμου, αλλά και σε επίπεδο επικοινωνίας. Όλα αυτά ανακοινώνονται και θα ανακοινωθούν και στο επόμενο διάστημα και πολύ σύντομα, επιδιώκοντας να αποτελέσουν το αντικείμενο διαλόγου με όλες τις παρατάξεις αλλά και με τους πολίτες. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να παρουσιάσουμε νέους ανθρώπους, ανθρώπους ικανούς, έντιμους και δημιουργικούς ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν στο νησί και στον τόπο μας. Χωρίς να υπάρχει ιεραρχία και σειρά στην παρουσίαση, θα ξεκινήσω πρώτα από την κυρία η οποία είναι δίπλα μου. Τη Σμαράγδα, φαντάζομαι οι περισσότεροι τη ξέρετε, τη Σμαράγδα Χατζηνικολάου, είναι ένα νέο παιδί, μία νέα επιστήμονας, η οποία αποφάσισε να ασχοληθεί με τα πράγματα του τόπου μας, να ενώσει τις δυνάμεις της μαζί μας, για να παλέψουμε όλοι για το καλύτερο μέλλον της ΚΟ, των παιδιών, των νέων ανθρώπων και ημών των μεγαλύτερων. Δεξιά μου, για να πηγαίνω να αλλάξει, είναι ο Αριστοτέλης Τέλης για τους περισσότερους γνωστός ο Παντούρης. Τον γνωρίζετε, είναι από τους παλαιότερους, εμπειρότερους και από τα στελέχη τα οποία αγωνίζονται στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο στο επαγγελματικό επίπεδο που ασχολείται δηλαδή το οικονομικό αντικείμενο, μιας και είναι οικονομολόγος. Είναι και από τους ανθρώπους ο οποίος ζει στην κοινωνία της ΚΟ, αντιλαμβάνεται και εισπράττει τα προβλήματα και αγωνίζεται αρκετά χρόνια, είναι από τα αδερφικά στελέχη της παράταξης, επέλεξε αυτή την περίοδο να ασχοληθεί και για το τι, γιατί αποφάσισε τώρα, φαντάζομαι το πει ο ίδιος. Αριστερά, για να ξαναπάω από αριστερά, είναι ο Στέφανος Ζησόπουλος, ένα νέο παιδί, ιδιωτικός υπάλληλος, από την Κέφαλο προέρχεται και θέλω να πω ότι ειλικρινά με εξέπληξε η διάθεσή του από την αρχή που γνωριστήκαμε να θέλει να ασχοληθεί με τον τόπο, με την Κέφαλο στην οποία ζει και εργάζεται και γενικά με το νησί, καταθέτοντας τις θέσεις, τις προτάσεις του και τις απόψεις του. Επιστρέφοντας δεξιά είναι ο Κυριάκος ο Πέτρου, υπάλληλος του ΟΤΕ, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται όχι μόνο με τα προβλήματα της περιοχής του,
της αντιμάχιας και του μαστιχαρίου, αλλά ασχολείται και με τον πολιτισμό και συμμετέχει ενεργά όχι απλώς στη διατήρηση αλλά και στη διάδοση της λαϊκής μας παράδοσης. Και δίπλα στον Κυριάκο είναι ο Αντώνης ο Μέρης, οικοδόμος στο επάγγελμα, οικογενειάρχης με συνείδηση του τι σημαίνει οικογένεια και πώς πρέπει να μεγαλώνει μια οικογένεια, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά παλεύει καθημερινά όχι απλά για την οικογένειά του αλλά και για το χωριό του και για την ΚΟ στην οποία επέλεξε συνειδητά να κάνει δεύτερη πατρίδα, αφού η καταγωγή του είναι από την Κάλυμνο. Είναι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος μπορώ να πω σαν όλους αυτούς που από επιλογή μένουν στο νησί μας, ότι αγαπά πραγματικά τον τόπο, τους ανθρώπους του και το νησί, αρκετές φορές με τέτοιο πάθος που έχει σχέση και με την Κάλυμνο και η καταγωγή του βέβαια, που εκπλήσει τους πάντες. Η διαδικασία της ανακοίνωσης των υποψηφίων θα ακολουθήσει και στο επόμενο διάστημα στο πλαίσιο του να συγκροτήσουμε όχι απλά μια μάχημη ομάδα για τις εκλογές αλλά μια ομάδα η οποία την επομένη που η Δημοτική Αρχή της Δύναμης Αλλαγής θα αναλάβει με την ψήφο βέβαια των πολιτών που ελπίζουμε ότι θα στηρίξουν την παράταξη, που πιστεύουμε θα στηρίξουν την παράταξη, θα είναι έτοιμη να αναλάβει τις τύχες αυτού του νησιού με πρόγραμμα, σχέδιο και πάνω απ' όλα όρεξη για δουλειά και διάθεση για δουλειά. Το είπα και χθες στο ποινί. Ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, τα προβλήματα είναι πολλά, όμως δεν πρόκειται να αφιστούμε ούτε προσωπικού χρόνου, ούτε του χρόνου από τις οικογένειές μας, ούτε ακόμα θέλετε και του επαγγελματικού μας χρόνου προκειμένου να υπηρετήσουμε τον τόπο και τους ανθρώπους του. Σε μια περίοδο λοιπόν απαξίωσης και αδιαφορίας που συναντούμε για τα κοινά από πάρα πολλούς ανθρώπους και συμπολίτες μας, υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν τον δρόμο της συμμετοχής, επιλέγουν τη δύναμη αλλαγής, συμμετέχουν στην προσπάθεια για αυτό που είπα προηγουμένως για μια νέα αρχή. Θα ήθελα βέβαια να το κάνω σαφές ότι η δύναμη αλλαγής έχει τα χαρακτηριστικά της παράταξης, διαθέτει αρχές, καταθέτει προγραμματικές δεσμεύσεις. Δεν λειτουργεί όμως με καταναγκασμούς. Δεν απαιτεί λευκές επιταγές από τους πολίτες. Είναι μια ανοιχτή και δημοκρατική παράταξη. Δεν κινείται στη λογική των προσχωρήσεων και της αφομοίωσης. Αυτό που πολλές φορές μπορεί να βγαίνει ότι κάποιος προσχωρεί ή αφομοιώνεται από τη Δημοτική Αρχή, είναι μια λογική που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι δημοκρατικά σκεπτόμενοι πολίτες κάνουν την επιλογή τους και συμμετέχουν και εθελώς σε μια παράταξη. Βέβαια, είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, σε ενεργούς, έντιμους και δημοκρατικούς πολίτες που θέλουν να προσφέρουν στο νησί, που έχουν προτάσεις και είναι αποφασισμένοι, όπως και εμείς, να μπει ένα τέλος στον αυταρχισμό, στην αδράνεια, την αδιαφάνεια και τη συναλλαγή. Στοιχεία που χαρακτηρίζουν την απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Εμείς, και θέλω να το σημειώσω αυτό, σεβόμαστε όποιον έρθει κοντά μας. Σεβόμαστε την αυτονομία τους. Θέλουμε να υπάρχει στο αυριανό Συμβούλιο κάθε χρήσιμη και προοδευτική φωνή. Αγαπητές φίλες και φίλοι, θα ήθελα σήμερα, επειδή είναι μια περίοδος που ο κόσμος ακούει πολλά και πολλές φορές αντικρουόμενα σε ένα κυρίαρχο θέμα που πρώτοι αναδείξαμε αφού είμαστε, δεν το λέω εγωιστικά αυτό, αλλά επί του παρόντος τουλάχιστον είμαστε οι μόνοι οι οποίοι είμαστε καθημερινά από το ένα άκρο του νησιού μέχρι το άλλο, είμαστε ίσως και οι μόνοι οι οποίοι προχωρήσαμε σε μια διαδικασία. Όχι ίσως, είμαστε οι μόνοι που προχωρήσαμε σε μια διαδικασία λαϊκών συνελεύσεων για να αφουγκραστούμε τους πολίτες. Θέλω λοιπόν να κάνω μια αναφορά σε ένα θέμα που καίει και αφορά τους πολίτες. Και αυτό δεν είναι άλλο παρά το θέμα της δημόσιας υγείας και αφορμή είναι όλο αυτό το οποίο
περιραίει στην ατμόσφαιρα ή συζητείτε ή ακούγεται για το κέντρο υγείας στην Αντιμάχια. Και παράλληλα, να δώσω στη δημοσιότητα και σε δημόσια διαβούλευση τρεις άξονες μιας ολοκληρωμένης πρότασης για τη δημόσια υγεία. Είναι η πρόταση της δύναμης αλλαγής. Είναι η πρόταση για μια νέα αρχή. Ήδη αυτούς τους άξονες τους έχουμε συζητήσει με τους νοσοκομιακούς, με το Σύλλογο των Ιατρικών της ΚΟ, αλλά και με την διοίκηση του νοσοκομείου. Αυτή η πρόταση έχει πάει σε όλους τους γιατρούς. Το επόμενο διάστημα θα πάει και στους φαρμακοποιούς, δηλαδή τους ανθρώπους που ασχολούνται με την υγεία. Και βέβαια, παραδιδόμενοι και σε εσάς, καταθέτοντάς την μάλλον και σε εσάς, ευελπιστούμε ότι θα έχει την τύχη να παρουσιαστεί και από τα μέσα ενημέρωση τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες της ΚΟ, για να μπει σε μια συζήτηση και από τους πολίτες της ΚΟ, έτσι ώστε να καταθέσουμε στο επόμενο διάστημα, συγκεντρώνοντας και τις προτάσεις στην ολοκληρωμένη θέση. Αυτή η πρόταση, λοιπόν, όπως είπα, αποτελεί καθημερινό στοιχείο διαβούλευσης, αντικείμενο διαβούλευσης. Ανέφερα προηγουμένως τις συναντήσεις μας με το Σύλλογο των Ιατρικών, τους Νοσοκομιακούς και με την Διοίκηση του Νοσοκομείου, γιατί θεωρούμε ότι αυτοί είναι, όχι αυτοί θεωρούμε, αυτοί είναι οι δικοί μας συνομιλητές και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας. Η προγραμματική πρόταση, πέραν το ότι θα την πάρετε, εσείς την έχετε πάρει ήδη στα email σας όλοι, θα αναπτυχθεί από σήμερα και στην ιστοσελίδα μας, αλλά και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.